Όταν αμαρτάνει κανείς, τον εγκαταλείπει ο άγγελός του. Απάντησης. Ο άγγελος ή οι άγγελοι δίδεται από τον Θεό σαν φύλακας, συνοδός και προστάτης και σύμβολος στον κάθε έναν άνθρωπο που θα βαπτιστεί. Σε όλους τους ανθρώπους που πιστεύουν και βαπτίζονται δίδεται φύλακας άγγελος. Οι πατέρες, ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης και ο Μέγας Αθανάσιος και άλλοι λένε ότι ο άγγελος δεν εγκαταλείπει ποτέ τον άνθρωπο. Μόνον όταν ο χριστιανός αμαρτάνει, τότε ο άγγελος απομακρύνεται από κοντά του. Αλλά δεν τον εγκαταλείπει τελείως. Ακόμα ένας Άγιος προχωρεί και λέει ότι και αυτούς τους αιρετικούς ακόμη ο άγγελος δεν τους εγκαταλείπει τελείως. Οι αιρετικοί, όπως ξέρετε, είναι εχθροί και πολέμοι του Θεού, είναι δηλαδή όμοιοι με τον διάβολο. Και εντούτοις ούτε και αυτούς τους εγκαταλείπει, διότι αφού ζουν ακόμη εδώ, είναι δυνατόν να μετανοήσουν και να επιστρέψουν. Τότε και πάλι ο άγγελος θα τους πλησιάσει και θα τους βοηθήσει. Σπανίως βέβαια να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά αφού υπάρχει το ενδεχόμενο, ο άγγελος δεν τον εγκαταλείπει, αλλά κάθεται από μακριά και τον προσέχει. Και εμάς τους πιστούς, όταν μας βλέπει ο άγγελος να αμαρτάνουμε, λυπάται και απομακρύνεται από κοντά μας. Και μάλιστα, όπως λέει ο Άγιος Μακάριος, αισθάνεται δυσοσμία λόγω των αμαρτιών μας και γι' αυτό απομακρύνεται, δεν κάθεται μαζί μας. Γι' αυτό λοιπόν να φροντίζουμε να μην τον διώχνουμε με τις αμαρτίες μας, αλλά αντίθετα να τον παρακαλούμε συνέχεια να μας φυλάει, να μας βοηθάει και να μας βοηθάει. Όπως ξέρετε, υπάρχει μεταξύ των άλλων και ένας παρακλητικός κανόνας που τον απευθύνουν οι πιστοί προς τον φύλακα άγγελό μας. Αυτός βρίσκεται στο ορολόγιο. Παλαιότερα, εκτός από τα μοναστήρια, και οι πιστοί διάβαζαν τον παρακλητικό αυτόν κανόνα κάθε Δευτέρα, διότι η Δευτέρα είναι από την Εκκλησία η μέρα των αγγέλων. Αν διαβάσει κανείς αυτόν τον κανόνα, θα μείνει κατάπληκτος από τα τόσο ωραία αιτήματα που ζητάμε από τον άγγελο φύλακά μας. Ο άγγελος, όπως ξέρουμε, έχει μεγάλη παρουσία στο Θεό. Είναι αυλικός του Θεού και γι' αυτό και βοηθάει πολύ τον κάθε ένα χριστιανό. Λέει ένα τροπάριο εκεί στον παρακλητικό κανόνα. «Εν πολλή παρουσία θρόνο παριστάμενος το παντοκράτορος και περιχωρεύον περί τον βασιλέα της κτήσεως». Αυτό λοιπόν μένει πάντα σε όλη μας τη ζωή φύλακας, προστάτης και βοηθός μας, και αν τελικά μετά το θάνατό μας και με τη βοήθεια πάντα του Αγγέλου μας κατορθώσουμε να ξεφύγουμε και να ξεπεράσουμε τα τρισκατάρα τα τελώνια, τότε θα μας παρουσιάσει το θρόνο του Χριστού μας, και αφού προσκυνήσουμε και αφού μας γυρίσει σε όλο τον παράδεισο και αφού μας γυρίσει και σε όλη τη γη, θα μας τοποθετήσει στο μέρος που έχει ορίσει για μας ο Θεός τελικά, και μετά θα μας αφήσει και θα φύγει για άλλη αποστολή. Αυτά λοιπόν περί του σωματοφύλακα και ψυχοφύλακά μας Αγίου Αγγέλου, και ας τον ευχαριστούμε και ας τον παρακαλούμε συνέχεια να μας βοηθάει. Και μάλιστα να τον παρακαλούμε να μας βοηθάει στον καιρό που θα ανεβαίνει η ψυχή μας από τα τελώνια.